πλέον έχουν συνειδητοποιήσει οι δημότες μας ότι μπορούν και έχουν δυνατότητα και είναι προς όφελός τους να γίνονται πληρωμές όλες ηλεκτρονικά σε ό,τι αφορά τις οφειλές τους προς το Δήμο. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το έχουμε βάλει στη ζωή μας εδώ και πολύ καιρό, όσον αφορά τις οφειλές μας στο δημόσιο, στο ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ, στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η καθημερινότητά μας, τις καθημερινές μας συναλλαγές. Εμείς φροντίσαμε λοιπόν ως Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας να δημιουργήσουμε τις προποθέσεις αυτές, έτσι ώστε να δίνουμε δυνατότητα στους δημότες μας να πληρώνουν ηλεκτρονικά όλες τις οφειλές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφαρμόσαμε στο ακέραιο το σύστημα Δίας. Έχουμε βάλει τον κωδικό πληρωμής RF σε όλες μας τις αναλλαγές, ακόμη και σε αυτές των μισθωμάτων, ακόμη και σε αυτές με το δημοτικό πάρκινγκ ή τα δίδακτρα των παιδικών σταθμών, του οδείου κτλ. Έτσι λοιπόν έχουν δυνατότητα οι δημότες πολύ εύκολα, είτε μέσω του web banking, είτε μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών που έχουμε μέσα στην πλατφόρμα του Δήμου μας, στην σελίδα του Δήμου μας, από τις οικονομικές συναλλαγές, να μπαίνουν να πληρώνουν και μάλιστα και με το Easy Pay, χρησιμοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα της ταχύτητας, της ευχέρειας, της ευκολίας, αλλά και συγχρόνως μέσα από τις ηλεκτρονικές πληρωμές του Δήμου Καβάλας έχουν δυνατότητα να βλέπουν όλες τις οφειλές τους, την πηγή προέλευσή τους, τυχόν δοσολόγια που έχουν, και σίγουρα αυτό δίνει μια ευχέρεια στους ίδιους αλλά και σε εμάς στην διασταύρωση των στοιχείων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους. Τις κλήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δυνατότητα για την έκδοση του κωδικού RF και στα παράβολα. Στα παράβολα, δηλαδή για παράδειγμα, παράβολο για ογκώδη, ένα παράβολο γάμου, για σκαλοσιές κτλ. Σε αυτά ήδη ετοιμαζόμαστε με τα ηλεκτρονικά αιτήματα, όπου υποβάλλοντας το αίτημά του ηλεκτρονικά, ο πολίτης θα μπορεί να εκδίδει και το παράβολο το οποίο θα το πληρώνει ηλεκτρονικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και τις ηλεκτρονικές κλήσεις είναι κάτι το περιμένουμε μέσα από το Smart Cities να εγκριθεί, να το εφαρμόσουμε και αυτό, έτσι ώστε πλέον μέσω αυτού του συστήματος θα μπορούν να πληρώνουν και τις κλήσεις τους ηλεκτρονικά. Να τονίσω εδώ βέβαια ότι σε περίπτωση που ένας δημότης θέλει να πάρει τις πινακίδες του και θέλει να γίνει άμεσα αυτή η διαδικασία, μπορεί να έρθει από εδώ, θα δώσουμε προτεραιότητα, θα ανοίξει το ταμείο, θα πληρώσει, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί και με έναν αλλοδαπό, με έναν τουρίστα που βιάζεται ή και με έναν υπερήλικα. Αλλιώς τις κλήσεις προς το παρόν τις πληρώνουν μέσω της τραπεζικής τους κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό δικής τους ευχέρειας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι κάποιοι βιάζονται, προτρέχουν να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Θα είμαστε από τους Δήμους που θα είμαστε μέσα και στο Smart Cities.